Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο, ο οποίος βρέθηκε από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από εκεί αποφύτησε, βρέθηκε στα κεντρικά της McLaren. Είναι ο Έλληνας μηχανικός της McLaren, όταν το πιο τρελό όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Αυτό έχω να πω σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι ο κύριος Άλεξ Αθανασιάδης. Κύριε Αθανασιάδη, καλησπέρα από Κρήτη και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας. Η διαδρομή σας δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα, υπήρξαν δυσκολίες, ωστόσο το προσπαθήσατε και για πολλούς πετύχατε το ακατόρθωτο. Σίγουρα, σίγουρα. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ξεκινώντας ίσως από την Ελλάδα, μια χώρα χωρίς αυτοκινητοβιομηχανία, τα πράγματα ήταν λίγο δυσκολότερα σε σχέση με άλλους συναδέλφους από το εξωτερικό. Για πείτε μου λίγο, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, απόφυτος του Μετσόβιου, σωστά? Σωστά. Και μετά κάνατε κάποια αίτηση, στείλατε κάποιο βιογραφικό, να γίνουμε λίγο πιο αναλυτικοί. Όταν σπούδαζα ακόμα, δούλευα ως track side engineer στην Γερμανία με αγωνιστικά GT3. Πέρασα πάλι μια διαδικασία συνεντεύξεων και κατέληξα εκεί και έμεινα για λίγο λιγότερο από ένα χρόνο, μέχρι που, παίρνοντας κάποια επιπλέον εμπειρία, έκανα την αίτηση για την McLaren και μετά από μια διαδικασία συνεντεύξεων, η οποία ήταν αρκετά απαιτητική ομολογουμένως, δέχτηκα ένα μόνιμο συμβόλαιο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε σε ένα εργοστάσιο παραγωγής? Η δικιά μου ομάδα, που είναι η ομάδα του Vehicle Dynamics, είναι based στην Ισπανία. Ναι. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο που έχει διαφορετικές πίστες και proving grounds, στα οποία δοκιμάζουμε τα αυτοκίνητα και γίνεται όλο το development. Να σας ρωτήσω αν ήταν ένα παιδικό όνειρο να βρίσκεστε στο τιμόνι ενός αυτοκινήτου ως οδηγός ή να βρίσκεστε μπροστά σε μία μηχανή. Μηχανή αυτοκινήτου. Σίγουρα απολαμβάνω το οδήγημα και ήταν κάτι που μου άρεσε και είχα ασχοληθεί σε ερασιτεχνικό επίπεδο με αγώνες, είτε kart, είτε αργότερα με άλλα οχήματα, αλλά αυτό που πάντα με εξέταρε ήταν το engineering πίσω από τις επιδόσεις ενός αυτοκινήτου. Μάλιστα. Πώς αντιμετωπίζουν εκεί οι συνάδελφοί σου έναν επιτυχημένο Έλληνα που βρίσκεται σε αυτή την υψηλή θέση στη McLaren? Δεν νομίζω ότι με αντιμετωπίζουν κάπως διαφορετικά από οποιονδήποτε άλλο. Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες, όχι άμεσα συνδεδεμένα με εμένα ή την ομάδα μου, αλλά υπάρχουν και άλλοι Έλληνες οι οποίες είναι στη McLaren και σε άλλες εταιρείες στο εξωτερικό. Το συμβόλαιο Έχει ημερομηνία λήξη, το λέμε αυτό, γιατί θέλω να σε ρωτήσω ποιο είναι το επόμενο βήμα, ποιο είναι το επόμενο σχέδιο για σένα, το όνειρό σου. Το συμβόλαιο δεν έχει ημερομηνία λήξη. Από την άλλη, είμαι ένας άνθρωπος που μ' αρέσουν οι προκλήσεις και προσπαθώ γενικότερα να μαθαίνω συνέχεια, να δοκιμάζω καινούργια πράγματα, επομένως θα δούμε τι θα επακολουθήσει στο μέλλον. Υπήρξε μία στιγμή που, αν μου επιτρέπεις τον όρο, σου κόπηκαν τα πόδια, ίσως οι πρώτες σου μέρες στον κολοσσό της McLaren, που ένιωσες δέος σε κάτι, που χτύπησε η καρδιά λίγο πιο δυνατά? Σίγουρα όταν έλαβα το τηλεφώνημα ότι με έχουν δεχτεί, ήταν μία πολύ ωραία εμπειρία και ναι, έβλεπες ουσιαστικά τον κόπο αρκετών χρόνων να αποδίδει. Μια άλλη εμπειρία μπορεί να ήταν πριν από αυτό, στη Γερμανία, στο πρώτο international αγώνα στον οποίο συμμετείχα και ήμουν υπεύθυνος για το αυτοκίνητο και τον οδηγό. Ήταν άλλη μια εμπειρία που σίγουρα ένιωσα στην αρχή τουλάχιστον ότι έχω πέσει λίγο στα βαθιά. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα γύριζες Ελλάδα? Δεν νομίζω ότι θα γύριζα. Είναι η πραγματικότητα τουλάχιστον για αρκετά χρόνια. Μ' αρέσει η Ελλάδα, αγαπώ την Ελλάδα, αλλά από την άλλη για
το δικό μου επάγγελμα και το ένδεση στο οποίο ασχολούμαι είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες που μπορούν να γίνουν πίσω στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα, άμα και εφόσον κάποτε έρθει η ευκαιρία, θα ήμουν πολύ, πολύ χαρούμενος να επιστρέψω πίσω. Ελεύθερος χρόνος υπάρχει, δραστηριότητες για τον Άλεξ υπάρχουν? Είναι σίγουρα περιορισμένος. Εξαρτάται και από την περίοδο του κάθε project και από τις άλλες υποχρεώσεις, αλλά ναι, σίγουρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα η κατάσταση ηρεμεί λίγο και μπορεί σίγουρα να ασχοληθείς και με τα χόμπι σου, αν και στη συγκεκριμένη περίπτωση για εμένα κάνω το χόμπι μου δουλειά. Επομένως, ακόμα και στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με αντίστοιχα θέματα. Ένα αυτοκίνητο είναι ελκυστικό για σένα αν είναι γρήγορο και μόνο? Θα έλεγα πως ναι. Χρειάζεται προσοχή όμως. Και θέλω να στείλεις και ένα δικό σου μήνυμα, καθώς ακούμε για αυτούς τους κολοσσούς, για αυτά τα αυτοκίνητα. Ωστόσο, μας ακούν και μικρά παιδιά, μας ακούει και η νέα γενιά. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στη McLaren, ποια η συμβουλή του στους νέους οδηγούς? Σίγουρα το να οδηγεί στο δρόμο ή να οδηγεί σε μία πίστα στην οποία τηρούνται όλα τα μέσα ασφαλείας, όσο σωστά. Το δυνατόν, το περισσότερο είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ακριβώς. Δεν πρέπει να μπερδεύονται αυτά τα δύο και ναι, προφανώς πρέπει να ξεχωρίζονται και όλες οι δύο καταστάσεις. Άλλο όταν είσαι στην πίστα προσπαθώντας να αποκομίσεις όσο περισσότερο performance γίνεται από το αυτοκίνητο και άλλο όταν οδηγείς στο δρόμο με άλλους γύρω σου. Βέβαια, αν θέλουμε να τρέξουμε μπορούμε να πάμε σε μία πίστα, σωστά, που υπάρχουν και οι υποδομές και οι καλύτερες συνθήκες, κατάλληλες συνθήκες, προκειμένου να κάνουμε το γούστο μας. Στο δρόμο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και σου μιλώ τώρα από μια περιφέρεια, Άλεξ, σου μιλώ και στον Ενικό, που υπάρχουν καθημερινά τροχιά συμβάντα. Ναι, ακριβώς. Ένα μήνυμα στους νέους που κάνουν όνειρα και επιθυμούν να βγουν στο εξωτερικό. Θα τους προέτρεπες να βγουν στο εξωτερικό? Σίγουρα. Πιστεύω ότι είναι μια εμπειρία ακόμα και το να ζεις στο εξωτερικό, να γνωρίζεις άλλους ανθρώπους, κουλτούρες. Είναι μια εμπειρία πολύ πολύ σημαντική. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και στην αρχή, από τη μία μπορεί να είμαστε λίγο άτυχοι, γιατί μπορεί να χρειαστεί να παιδευτούμε λίγο περισσότερο για να διακριθούμε ανάμεσα σε άλλους, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε τίποτα να ζουλέψουμε από ανθρώπους που έρχονται από άλλα πανεπιστήμια και από χώρες οι οποίες έχουν την υποδομή. Επομένως, χρειάζεται απλά σκληρή δουλειά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ από Κρήτη, από Ηράκλειο.